Tegmanex.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ από τη Βαρκελόνη στην MWC 2019. Έχω μπροστά μου τα Sony Xperia X10 και X10 Plus. Θα τα δούμε ένα-ένα λιγάκι. Ξεκινάμε από το απλό. Εδώ 6 ίντσες οθόνη, μεγάλη οθόνη, Full HD ανάλυση. Θα το πάω λίγο να είναι πιο άνετα στο χέρι. Full HD Plus η οθόνη, 21:9 ό,τι πρέπει για θέαση βίντεο, και τραβάει επίσης, και βλέπουμε εδώ δηλαδή φωτογραφία και περιεχόμενο έτσι πιο κινηματογραφικό φορμά. Ωραία οθονούλα, ωραία χρωματάκια. Εδώ έχουμε με αυτό πάνω, μας βγάζει έτσι ωραία πράγματα και μπορούμε να επιλέξουμε για το multitasking στην ουσία. Ένα καλό μου. Και μας χωρίζει την οθόνη στα 2, είναι αρκετά καλό για multitasking. Βολεύει, αλήθεια είναι. Βέβαια, εδώ ωραία φωνούλα φαίνεται, είναι LCD, IPS LCD, σαρωτήτας λοιπόν από το που πάνω στο πλάι, power button και πάνω, volume rocker πιο κάτω. Από εδώ έχουμε την θύρα για τις SIM-ας και την microSD, τζάκι ακουστικά πάνω και δεύτερο μικροφωνάκι, και στο κάτω μέρος έχουμε τα, έχουμε τα ηχιάκια. Στο πίσω μέρος έχουμε καμερούλα 13 MP εδώ και μια μικρή 5 MP για απολογισμό βάθους πεδίου, το φλασάκι πάνω, ωραίο στο χέρι, πλαστική κατασκευή, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, δεν γνώριζε η κοπέλα που είναι στο περίπτερο να μου πει ακριβώς την κατασκευή, παρόλα αυτά ήταν πολύ πολύ εξυπηρετική. Snapdragon 630 στο εσωτερικό, 3 GB RAM, 2870 mAh μπαταρία. Είναι μια συσκευή στην οικονομική κατηγορία που έχει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά για αν θέλουμε να βλέπουμε ταινιούλες και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ καλή φάση έτσι, η οθόνη για, για κινηματογραφικό περιεχόμενο. Να δούμε και το Xperia 10 Plus, 6,5 ίντσες οθόνη, έτσι μεγάλη οθόνη, IPS LCD τεχνολογία της, ούτως ή άλλως mid-ranger είναι. Έχουμε ωραία κατασκευή και αυτό, ίδια αντίστοιχη με του απλού του Xperia 10. Στο εσωτερικό όμως έχουμε Snapdragon 636 και 4 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικό χώρο, και η μπαταρία είναι στις 3000 mAh. Την ίδια ανάλυση οθόνης, είναι Full HD+. Βέβαια σε αυτή την αναλογία μάλλον Plus Plus είναι, αλλά ok. Σε το ένα χέρι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και αλλάζει και η κάμερα. Έχουμε 12 MP σε αισθητήρα πίσω, τον έναν και 8 τον άλλον, που προσφέρει 2 επί οπτικό zoom. Καλή φάση το zoom σε συσκευή μεσαίας κατηγορίας. Ωραίο στο χέρι, είναι μακροστενωμένο, αλλά εμένα δεν με χαλάει. Είναι και σχετικά προσβάσιμο μέχρι ένα σημείο, έτσι. Αλλιώς, μισό. Ναι, άμα κάνουμε slide από εδώ προς τα κάτω, μου το τραβάει πίσω το καλώδιο, κατεβαίνει το notification bar. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ξεκινήσουμε από πάνω-πάνω. Το κάνουμε εδώ και κατεβαίνει. Οπότε είναι αρκετά προσβάσιμο το περιεχόμενό μας. Ωραία. Νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη συσκευή. Μένει να δούμε σε τι τιμή θα έρθει στη χώρα μας, για να δούμε και πόσο αξίζει τα λεφτά της. Δεν είναι καθόλου άσχημο, ειδικά στην μεσαία κατηγορία, και η Sony έχει ορισμένες έτσι πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες επιλογές. Αυτά λοιπόν από τα διπλέτα των Sony Xperia 10 και 10 Plus. Θα τα φέρω και τα δύο μαζί. Και σύμφωνα με τα περίπτερα εδώ πέρα που δοκιμάσαμε ακουστικά και τα λοιπά, έχουν πάρα πολύ ωραίο ήχο. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν στην έκθεση.